Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει και το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Ήρθαμε εδώ, στο γήπεδο του Ημιτού, για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του ιστορικού θρίαμβου Αθήνας. Ο θρίαμβος, ο οποίος κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του θρίαμβου, τον Γιώργο Γρηγορακάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλή αγωνιστική χρονιά. Καλή αγωνιστική χρονιά, υγιής χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο γήπεδο. Από ό,τι βλέπω, κάνετε και καλό έργο. Βγάζετε το εραστικό ποδόσφαιρο προς τα έξω. Είναι καλό αυτό. Δεν είναι ανάγκη να βλέπουμε μόνο το επαγγελματικό. Υπάρχουν παιδάκια, υπάρχουν ομάδες. Εμείς παιδευόμαστε για αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, κάνετε καλό με αυτό που κάνετε. Και ταλαιπωρήστε κιόλας, γιατί ξέρω ότι είναι επίπονο, είναι πολλές ώρες, είναι στα γήπεδα συνέχεια. Μας αρέσει να προβάλλουμε όλες τις ομάδες, τα προβλήματα που υπάρχουν, να τα παρουσιάζουμε. Λοιπόν, πρόεδρε, ο ιστορικός θρίαμβος Αθήνας, ποιος θα είναι ο στόχος της ομάδας για το καινούριο πρωτάθλημα που ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο? Ο στόχος, όπως ξέρετε, είναι μόνο η άνοδος. Δηλαδή, φέτος λειτουργούμε σαν ομάδα καλύτερα σε πολλά πράγματα. Έχουμε πάρει σοβαρό προπονητή, έχουμε τον βοηθό του, έχουμε φροντιστές, έχουμε τέλος πάντων ενισχύσει όλο το επιτελείο γύρω από τον προπονητή, έχουμε κάνει κάποιες μεταγραφές και δόξα τω Θεώ με το κύπελο μας τον έδειξε ο κόσμος. Παρόλο ότι δεν επιτρέπονται να έρχονται στο κύπελο, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ μεγάλο το πλήθος που ήρθε. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κοιτάξουμε μόνο την άνοδο. Καταλαβαίνετε, η ομάδα έχει περάσει δύσκολα. Είναι αυτά που λέμε κάποιες φορές, κάποιες ομάδες έχουν τις ανόδους και τις καθόδους τους. Εγώ δυστυχώς την ομάδα την πήρα διαλυμένη σε όλα τα επίπεδα. Προσπάθησα να την κρατήσω κάποια χρόνια με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Κοντούλα, που είναι γενικός αρχηγός. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε άλλη επιλογή μόνο από την άνοδο. Προωθούμε και τα καινούργια παιδιά από τις ακαδημίες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έχουμε έναν καλό τεχνικό διευθυντή εκεί, τον κύριο Μεταξούδη, ο οποίος έχει αναλάβει το στήσιμο, τόσο ώστε να παίξουν τα παιδιά από τις ακαδημίες. Αυτός είναι ο στόχος. Ο θρίαμβος δεν είχε ακαδημίες, όπως ξέρετε. Με το ζόρι τη στείλουμε εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε έναν καλό αριθμό παιδιών. Πάνε καλά στα πρωταθλήματα. Ευχαριστούνται τα παιδιά βασικά. Είναι όλα υγιείς. Οι γονείς, δόξα τω Θεώ, είναι και αυτοί ευχαριστημένοι. Και από εκεί και πέρα παλεύουμε να συντηρήσουμε αυτή την ομάδα και με παιδιά δικά μας βασικά. Δεν θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε να έχουμε εγχώρια παιδιά. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε, κληρωθήκατε στον τρίτο όμιλο. Πώς κρίνεις τον όμιλο? Είναι εύκολος, δύσκολος, βατός ο όμιλος? Θα σας πω κάτι από την εμπειρία μου στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος όμιλος. Ακόμα και η ομάδα, όταν πας να υποτιμήσεις μια ομάδα, αυτή η ομάδα μπορεί να είναι μακράν καλύτερη από σένα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και οι τρεις όμιλοι είναι με τις ομάδες που είναι στη γάμα Αθηνών και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε ομάδα δείξει ότι έχει χαρακτήρα θα διεκδικήσει να ανεβεί κατηγορία και να πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ο όμιλος είναι σαν τους άλλους δύο, είναι ένας δυνατός όμιλος. Παίζουμε μια καλή ομάδα την Κυριακή και θεωρώ ότι θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα φέτος. Ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες, πρόεδρε, στον όμιλο? Εγώ δεν ξεχωρίζω καμία ομάδα και θα σας πω γιατί. Θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορί? Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ με τις ομάδες φαβορί, έχω τέτοια νοοτροπία. Είναι η ψυχή των παιδιών, η ψυχή των παιχτών. Αυτοί τι θα πούνε? Δεν θα πει τίποτα η ομάδα. Έχουν ανακοινώσει κάποιους παίχτες, κάποιες ομάδες, αλλά δεν ξέρεις ποτέ αν θα τραβήξει κάποιους παίχτες. Δηλαδή, εγώ το έχω δει αυτό εδώ και 4 χρόνια που έχω την ομάδα. Η χημεία είναι, αν θα πιάσει. Όπως έχουμε δει και πέρυσι, υπήρχαν κάποιοι ποδοσφαιριστές από κάποιες ομάδες που ξαφνικά πεταχτήκαν, ενώ δεν ήταν πρώτα ονόματα, ήταν πολύ παραγωγικοί και σε γκολ και σε passing game και σε όλα. Από εκεί και πέρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός όμιλος, έχει καλές ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες που είναι ανίσχυτες, αλλά θεωρώ ότι αρκετές ομάδες είναι πολύ καλές. Και είναι καλό γιατί για να παίξεις ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις καλούς αντιπάλους. Okay. Και θεωρώ ότι και εμείς θα είμαστε ένας καλός αντίπαλος για όλες τις ομάδες. Ωραία, να μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου στη διοίκηση. Ποιοι είναι, Γιώργο? Ναι, βασικά είναι ο κύριος Κοντούλας που είναι ο γενικός αρχηγός. Έχει αναλάβει όλο το δύσκολο κομμάτι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κύριος Χαραλαμπούπλος, είναι ο γενικός γραμματέας, κυρία Βλάκου που είναι ο ταμείας. Τώρα να σας πω πρώτα για το τεχνικό team. Το τεχνικό team το είχαμε ανακοινώσει, το είχαμε γράψει εμείς στο site, αλλά να τα πεις και εσύ. Για το τεχνικό team, γιατί έχουμε τον κύριο Γεωργίου, ο οποίος ήταν βοηθός
τις προηγούμενες χρονιές. Τον διακρίνει ότι έχει πάρα πολύ καλό μάτι να διαβάζει το παιχνίδι. Έχει τον κύριο Κώστα Ξενέλη που είναι ο βοηθός του και έχει και δύο βοηθούς που είναι για την οργάνωση της ομάδας από πίσω. Τον κύριο Κούρο και τον κύριο Αρβανίτη. Αυτά. Τώρα υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες οι οποίοι ασχολούνται με τα μπάσκετ και με τις άλλες κατηγορίες. Τώρα εντάξει, να μην μιλήσω για όλο το ΔΣΣΜ. Λοιπόν, ενισχύθηκε η ομάδα μεταγραφικά. Πιστεύω γίναν πολύ καλές μεταγραφές με τελευταία τον Γιώργο τον Κάρκο. Από τον, Κάρκος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης που ήρθε στην ομάδα. Είναι πολύτιμος γιατί δίπλα του θα είναι και κάποια παιδιά τα οποία είναι 17 και 18 χρονών, 16 χρονών, τα οποία όπως καταλαβαίνετε όταν είναι κάποιος τόσο έμπειρος. Και οι άλλοι θα μάθουν ποδόσφαιρο από αυτόν. Αναφέρεις και τις υπόλοιπες, πρόεδρε. Τις υπόλοιπες προσθήκες. Εγώ να ξέρετε, δεν ξεχωρίζω έναν, τους ξεχωρίζω όλους. Γιατί ο κάθε παίχτης έχει την ιδιαιτερότητά του. Άλλοι στα μαρκαρίσματα, άλλοι στις επιδικητικές τους, άλλοι στις δίκες. Τέλος πάντων, έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Έχουμε πάρει τον Γιώργο τον Μπέτσα, που είναι πολύ καλός παίχτης. Έχουμε πάλι τον κύριο Ψαρά, τον Βασίλη, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Τώρα θα πρέπει να σας πω την ομάδα. Ενισχυθήκαμε με το Γρηγόρη, τώρα θυμάμαι το επώνυμο, το δερματοφύλακα. Γενικά είναι όλοι καλοί παίχτες. Δηλαδή δεν θέλω να πω κάποιον, γιατί δεν ξεχωρίζω κανέναν, τους βλέπω όλους. Απλά εντάξει, ο Κάρκος είναι ένας πολύ καλός παίχτης, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ έμπειρος και θα βοηθήσει την ομάδα. Ωραία. Τώρα, οι ακαδημίες έχουν ξεκινήσει, πρόεδρε, έτσι. Ναι. Οι ακαδημίες έχουν ξεκινήσει, είναι ο κύριος Μεταξούδης, Αντρέας στις ακαδημίες. Πόσα παιδιά απαριθμεί η ακαδημία? Μαζί με τα κορίτσια που θα ξεκινήσουν πρέπει να είναι πάνω από 85 παιδιά. Και όλο έρχονται, γιατί όπως ξέρετε έχουμε δώσει πολύ βάση. Στις ακαδημίες δουλεύουμε πολλές ώρες με τα παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί δεν είναι μόνο να το προπονήσεις. Είναι και σε άλλους τομείς, σε ψυχολογικούς τομείς. Καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κάποια παιδάκια δηλαδή θέλουν ήδη. Τέλος πάντων, έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος στις ακαδημίες. Γι' αυτό το γυναικείο τμήμα που θέλουμε να ανοίξουμε τώρα πιστεύω θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, που είναι ένα τμήμα κοριτσιών. Εντάξει, οι ακαδημίες γενικά έχουμε παιδάκια από 4 χρονών μέχρι 15-16 χρονών. Να μου αναφέρεις και τους προπονητές στα τμήματα υποδομής. Μου ο υπεύθυνος είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ο τεχνικός διευθυντής είναι ο κύριος Μεταξούδης. Είναι ο κύριος Μαυροειδής, ο Γιώργος. Είναι ο κύριος Γεωργίου που έχει ένα τμήμα και εκεί. Αυτοί οι τρεις είναι προπονητές στα τμήματα αυτά και αναμένονται άλλοι δύο, απλά πρέπει να ανοίξουν λίγο τα τμήματα ακόμα γι' αυτό. Πρόεδρε, αν κάποιος γονιός θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία του Θρίαμβου Αθηνών, πού μπορεί να απευθυνθεί? Εμάς, κοιτάξτε, μας βρίσκει στο official site, στο official στο Facebook πρώτα απ' όλα. Είναι ο Θρίαμβος Αθηνών Παύλα Δάφνης, που έχει από πίσω, ξέρω εγώ, μια παρέα παιδιών, το οποίο ήταν από μια εκδρομή. Μας βρίσκει στα τηλέφωνα τα οποία φαίνονται εκεί πέρα και τώρα σε λίγες μέρες υπολογίζω ότι θα ανοίξει και το official, το site της ομάδας, γιατί η ομάδα δεν έχει site τόσα χρόνια. Γι' αυτό. Να μην ξεχάσω ότι στην ομάδα από φέτος είναι και ο κύριος Ψωμιάδης, Χαρίλας, ο οποίος έχει αναλάβει όλη την εξωτερική πολιτική της ομάδας. Αυτό. Τώρα, οικονομικά η Δημοτική Αρχή σας στηρίζει? Κοιτάξτε, για πολύ περίεργο να το πω τρόπο, τόσα χρόνια δεν στήριζε κανένας. Να πω την αλήθεια, παρόλο τις κόντρες που έχουμε με το Δήμαρχο, φέτος έφτιαξε τα φώτα μαζί με τον κύριο Τζιβελέκα. Κάναν δηλαδή ένα καλό, γιατί μετά από 17 χρόνια μπήκανε φώτα στο γήπεδο. Καταλαβαίνετε ότι θα βοηθήσει και κάπως οικονομικά, γιατί εμείς θα πάρουμε και την αθλητική αναγνώριση σε λίγες μέρες. Γιατί ξέρετε ότι είναι μεγάλο το στίχημα, από ό,τι έχω καταλάβει, για το Υπουργείο για την αθλητική αναγνώριση και για εμάς κιόλας, για να είμαστε μια τυπική ομάδα με τα έσοδά μας, με τα έξοδά μας. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο ίσως έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Θα πάρουμε κάποια έσοδα από εκεί, κάποια προπονητικά που θα μας δώσουν, νομίζω και κάποια χρήματα. Εντάξει, μας βοηθάει ο Δήμος φέτος. Θα μας βοηθήσει αρκετά. Μας δίνει και ένα γήπεδο 5-5 στη Δάφνη, δηλαδή για τις μικρές κατηγορίες των παιδιών, από 4 χρονών μέχρι 9. Εντάξει, γενικά εντάξει, για το ποδόσφαιρο δεν έχουμε παράπονο. Έχουμε κάποια παράπονα για τον μπάσκετ. Τι παίζουμε σαν Θρίαμβος Δάφνης, παίζουμε στο Μέτς. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Όσον αφορά τις ώρες προπονήσεων και το γήπεδο, υπάρχουν προβλήματα? Έχετε κάποια παράπονα? Έχεις κάποια παράπονα? Οι ώρες προπονήσεων, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερες.
Δηλαδή, να είναι καλά, συνεργαστήκαμε εδώ με κάποιες ομάδες και μας δώσανε μία ώρα όπως είναι τώρα για να κάνουμε προπόνηση. Το 4 με 6, όπως καταλαβαίνετε, το μεσημέρι δεν βοηθάει καμιά ομάδα γιατί δουλεύουν πάρα πολύ. Εμείς όμως θα το παλέψουμε μέχρι τέλος. Έχουμε 25 παιδιά στην προπόνηση, σχεδόν σε κάθε προπόνηση. Προπονιόμαστε. Οι ακαδημίες ανεβαίνουν μία μέρα την εβδομάδα εδώ γιατί δεν μπορούν 4 με 5 και 5,5 ώρα να ανεβούν. Καταλαβαίνετε, κουτσά στραβά το παλεύουμε. Δόξα τω Θεώ. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί, έτσι. Το ρόστερ, κοιτάξτε, επειδή έχουμε και 20 φέτος, ως γνωστόν, έχουμε κοντά στους 27 παίχτες. Ο καθένας ξεχωρίζει, όπως καταλαβαίνετε, έχει ιδιαιτερότητες, καλές και κακές. Είναι πολύ καλοί παίχτες, δηλαδή έχουμε όντως ένα πολύ καλό ρόστερ φέτος. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι έτοιμος ο θρίαμβος Αθηνών για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος? Ο θρίαμβος είναι έτοιμος. Φέτος είναι έτοιμος. Και είμαστε όλοι έτοιμοι. Λοιπόν, κλείνοντας, πρόεδρε, τι να περιμένουμε από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας και τι μήνυμα στέλνετε στους φιλάθλους του θρίαμβου? Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, μπορώ δεν κάνει να το πω στην τηλεόραση, ήταν πάνω από 70-80 άτομα από τον νέο κόσμο τα οποία ήταν παιδιά. Και ήταν από λύκεια, γυμνάσια, ήταν μικρή σε ηλικία, οι οποίοι δώσαν ένα παλμό στην εξέδρα. Όπως είδατε, παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα, το Γουσού. Και σοφαριστήκαμε στο 94. Δεν είχαν βγει κάποια δελτία. Τέλος πάντων, πολύ καλή ομάδα. Μας δώσανε ρυθμό και εύχομαι να έρθουν αυτή την Κυριακή. Οι φιλάθλοι λοιπόν θα δουν καλό ποδόσφαιρο φέτος, από ό,τι έχω δει και εγώ, και θα το διαπιστώσω να έρθουν στο γήπεδο. Γιατί καλή είναι η κριτική που μας κάνουν. Γιατί βλέπω εδώ και 4 χρόνια μας κάνουν συνέχεια κριτική κάποιοι φιλάθλοι παλιοί, αλλά δεν έχουν πατήσει ποτέ στο γήπεδο. Και εγώ στο θρίαμβο είμαι 6 χρόνια, δεν είμαι τώρα. Καλό λοιπόν να έρθουν στο γήπεδο, να δουν την ομάδα, να μην γιουχάρουν τους παίχτες όπως είχε γίνει μια χρονιά με τον τερματοφύλακα και από εκεί και πέρα θα δουν καλό ποδόσφαιρο και καλή ποιότητα. Εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα, να μην έχουμε διακοπή στο καινούριο πρωτάθλημα και να επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας που είναι η άνοδος στη Β' κατηγορία. Η άνοδος στη Β' κατηγορία και το πιο βασικό απ' όλα δεν είναι μόνο να ανεβεί η ομάδα, είναι και η ομάδα να στελεχώνεται με παιδιά της ακαδημίας της. Είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί γίνεται τεράστια προσπάθεια εκεί πέρα από όλο το team και από το Διοικητικό Συμβούλιο και από το Τεχνικό Επιτελείο και των Ακαδημίων και της πρώτης ομάδας. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Εντάξει. Και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.